Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριε Σακελαρίδη. Καλημέρα σας και στο πάνελ επίσης. Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινό βραδινά, θα πάμε και στο πλαίσιο. Ναι. Τα νομοσχέδια που η κυβέρνηση έχει φέρει στη Βουλή θα περάσουν όσοι έχουν ή θα τα συζητήσετε με τους εταίρους? Κοιτάξτε να δείτε, είναι το νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης, για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί στη διαβούλευση, έχει συζητηθεί στις επιτροπές, έχει μπει στην Ολομέλεια, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα και σήμερα το μεσημέρι ψηφίζεται. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από την κοινοβουλευτική διαδικασία που έχει ακολουθηθεί, ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο προσφέρει στην ουσία τα στοιχειώδη σε ανθρώπους οι οποίοι και σε νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε ακραία φτώχεια. Και οι εκατοδόσεις. Και οι εκατοδόσεις. Επομένως δεν ρωτάμε κανέναν. Τα ψηφίζουμε, τα περνάμε, τα εφαρμόζουμε. Αυτό λέτε. Οι εκατοδόσεις είναι εν γνώση, ήταν εν γνώση. Είχατε ενημερώσει? Είναι εν γνώση τους. Βέβαια. Τότε γιατί αντέδρασαν, πού το αποδίδετε? Εδώ και πολύ καιρό είναι εν γνώση τους. Είναι νομοσχέδια τα οποία, επιτρέψτε μου μια κουβέντα να πω. Ναι, παρακαλώ. Το πρώτο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ένα σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο. Το οποίο είναι καλυμμένο από άποψη δαπανών. Δηλαδή, έχουμε τεκμηριώσει μέσα στη Βουλή ο κύριος Μάρδας, αν δεν κάνω λάθος, είχε τεκμηριώσει από πού πρόκειται να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Το νομοσχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μόνο δημοσιονομικό όφελος. Γιατί αντιδρούν τότε, κύριε Σακελαρίδη, πού αποδίδεται αυτή την αντίδραση των εταίρων μας, που μιλάνε για μονομερείς ενέργειες? Αυτή η αντίδραση κανονικά θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι αντιδρούν. Εμείς από τη δική μας την πλευρά. Είμαστε αποφασισμένοι να νομοθετήσουμε και νομοθετούμε με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ξεκινήσει. Όμως... Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, δεν επιθυμούμε τον διάλογο και τη διαβούλευση, αλλά δεν είναι δυνατόν την τελευταία στιγμή, έχοντας περάσει ήδη 2 εβδομάδες που αυτό το νομοσχέδιο είναι στον αέρα, να μπαίνει την τελευταία στιγμή, λίγες ώρες στην ουσία πριν ψηφιστεί σύμφωνα με την κοινοβουλευτική, με την ανακοινωμένη, το υπογραμμίζω, κοινοβουλευτική διαδικασία, να μπαίνει τέτοιου τύπου ζήτημα. Θέλουν να πιέσουν την κυβέρνηση, δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, τι εκτιμάτε? Δηλαδή, θα κάνει σήμερα η κυβέρνηση στην τελευταία ολομέλεια για την ψήφιση? Το κατανοούμε αυτό που λέτε. Αλλά κάποιο πολιτικό στόχο έχουν οι εταίροι μας. Δεν μπορούν να το κάνουν έτσι επειδή περνάει η ώρα. Είναι θέμα πίεσης. Τώρα δεν νομίζω. Είναι αυτονόητο. Υπάρχουν δυνάμεις. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον ή πιέζουν στην κατεύθυνση ρήξης με την ελληνική πλευρά? Διότι διαβάζω τις τελευταίες μέρες δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων, από τον κύριο Ντάιζεμπλουμ που μιλάει για σενάρια τύπου Κύπρου, μέχρι τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος σε σημερινή του συνέντευξη κάνει λόγο περίπου για το όχι πάση θυσία στο ευρώ η Ελλάδα. Ότι αν είναι να μείνει στο ευρώ θα μείνει υπό αυστηρούς όρους. Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχουν δυνάμεις λοιπόν οι οποίες στην πραγματικότητα επιδιώκουν τη ρήξη και την έξοδο της χώρας από το ευρώ? Δεν θέλω να πιστεύω και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου δυνάμεις. Παρά τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες σίγουρα δεν είναι δηλώσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν φιλικές προς την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου δυνάμεις στην Ευρώπη και όλη αυτή τη στιγμή που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, αυτό που επιδιώκουμε και αυτό που επιζητούμε είναι μια αμοιβαία υποφελή. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω, υπάρχει μια αντίφαση στην πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τα όσα έλεγε προεκλογικά. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να μιλά για την ανάγκη όλες οι συζητήσεις να γίνονται επί τη βάση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χτες ζητήσατε συνάντηση, μια πενταμερή συνάντηση, στην οποία εκτός από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέχουν, ζητάτε να μετάσχουν και η Γερμανία και η Γαλλία. Γιατί? Είναι θεσμικό όργανο η Γερμανία? Όχι, δεν είναι θεσμικό όργανο, αλλά να σας πω κάτι. Μετά από πόσο, 1,5 μήνα περίπου, που έχουν συζητηθεί σε όλα τα επίπεδα και στη Σύνοδο Κορυφής και στο Eurogroup και έχουμε κάνει πολλές επαφές όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να υπάρχει μία πολιτική λύση, βλέπουμε δηλαδή πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο, ότι για να υπάρξει μία πολιτική λύση έχει σημασία να τοποθετηθούν και οι ηγέτες κάποιων σημαντικών χωρών που έχουν μία άποψη συγκεκριμένη. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να θέσουμε το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής. Τι επιδιώκουμε, κύριε εκπρόσωπο, για να το καταλάβουμε? Και μπορεί να τεθεί και στη Σύνοδο Κορυφής το ζήτημα. Θα έχει τεθεί πριν έτσι κι αλλιώς, στην πενταμερή. Ναι, θέλουμε, επιδιώκουμε σε ένα πλαίσιο να συζητηθεί το ζήτημα της Ελλάδας με έναν τρόπο πολιτικό, από ποια άποψη? Όχι επειδή υποτιμούμε τις τεχνικές συζητήσεις,
Σε καμία περίπτωση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι τεχνικές συζητήσεις έχουν πολύ μεγάλη ουσία, ειδικά όταν μιλάμε για ζητήματα οικονομίας. Ναι. Θέλουμε όμως να ξεκαθαριστεί η κατεύθυνση και το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχει ληφθεί μια απόφαση στο Eurogroup. Στις 20 Φεβρουαρίου, λέτε. Στις 20 Φεβρουαρίου, η οποία στην ουσία λέει ότι μετά τις εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα, έχει μια σχετική πρόταση, ακυρώθηκε στην ουσία η διαδικασία. Έχει υπονομευτεί αυτή η συμφωνία, κύριε Σακελαρίδη? Του προηγούμενου προγράμματος και ναι. Πλέον βρίσκουμε κοινούς τόπους και μια κοινή βάση. Στην πραγματικότητα έχει τελειώσει η συμφωνία αυτή, υπάρχει στο τραπέζι? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν έχει τελειώσει. Δεν μπαίνει από τη δική μας πλευρά τέτοιο θέμα. Εμείς περασπιζόμαστε προφανώς τη συμφωνία της 20ης πλευράς. Την τηρούμε. Το ίδιο. Από τη δική μας την πλευρά καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Έχουμε στείλει επιστολές με μεταρρυθμίσεις. Μια μεγάλη πρώτη επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη. Μετά ζητήθηκαν 7 μεταρρυθμίσεις να τους στείλουμε. Στάλθηκαν 7 μεταρρυθμίσεις. Επομένως την υπονομεύουν εταίροι μας, λέτε. Στην πραγματικότητα, με τι στόχο? Θέλω να πιστεύω ότι δεν την υπονομεύει κανένα. Πώς θα σας μου επιτρέπετε, είναι 18. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει αυτή η συζήτηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει και να αποσαφινιστεί το ζήτημα της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας και πώς ταυτόχρονα θα συνοδεύεται και από την παροχή ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία. Επειδή είναι προφανές ότι υπάρχει μια πολιτική διαφωνία στα κεντρικά σημεία, δηλαδή ότι η πλευρά των εταίρων διαβάζει την απόφαση της 20ης Φλεβάρη ως συνέχεια εφαρμογής του μνημονίου και της αξιολόγησης των μέτρων του μνημονίου της προηγούμενης περίοδου, και εμείς τη διαβάζουμε μέσα από τη δημιουργική ασάφεια που έχει αυτή η απόφαση ως ένα νέο μεσοδιάστημα, να το πω έτσι, μεσοπρόθεσμο που θα έχει τις 10, 15, 20, 30 δικές μας προτάσεις πάνω στις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση. Εγώ ρωτάω την ελληνική κυβέρνηση αν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής διαφωνίας έχει σχέδιο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, διότι ακούω από την πλευρά και του οικονομικού επιτελείου αλλά και των πολιτικών στελεχών ότι είμαστε στον πάτο. Ότι δεν έχουμε, υπάρχουν λεφτά. Και ότι είναι 18 Μάρτη. Και ότι την Παρασκευή έχουμε να δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Και άλλα 2,5 έχουμε να δώσουμε και τον Απρίλη. Και ακούω επίσης, με ό,τι και αυτό και αν σημαίνει, ότι εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν συμβεί, πρώτη προτεραιότητα είναι η κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν βρούμε πόρους για τη χρηματοδότηση των αναγκών μας, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μην αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Πολύ σωστά είπατε ότι πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση είναι η καταβολή συντάξεων και μισθών. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουμε, ότι δεν έχουμε σκοπό να πληρώσουμε και τις χρηματοδοτικές μας υποχρεώσεις. Γι' αυτό ρωτώ ποιο είναι το σχέδιο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει μια έκδοση εντόκων γραμματείων, μια δημοπρασία, η οποία αναμένουμε ότι θα καλυφθεί επαρκώς σε σχέση με το χρηματικό ποσό που θα ζητήσει ο ΔΙΧ. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της ρευστότητας, είναι γνωστά, είναι κάτι το οποίο έχουμε κληρονομήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν το λέω για να παρουσιάσουμε λογική καμένης γης, ούτως ή άλλως είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, νομίζω το παραδεχόμαστε και όλοι. Ακριβώς επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το στενό πλαίσιο της ρευστότητας και επειδή πολλές φορές η ρευστότητα χρησιμοποιείται και ως ένας μοχλός πίεσης, εμείς από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης θέλουμε να θέσουμε το ζήτημα της ρευστότητας σε αυτήν την πενταμερή σύσκεψη που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και θέλουμε ταυτόχρονα να θέσουμε και το κοινό πλαίσιο πάνω στο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε παρουσιάσει τις προτάσεις μας, επισταμμένα τις έχουμε παρουσιάσει. Πάνω στην προηγούμενη συμφωνία. Τεκμηριωμένα. Τι αλλάζει αυτό? Ποια προηγούμενη συμφωνία? Μισό λεπτό, κύριε Κρούσο, το καταλάβουμε. Θα θέσουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Προφανώς γιατί είμαστε στον πάτο. Ένα. Δύο. Θα θέσουμε θέμα τήρησης της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Ισχύει αυτή η συμφωνία, πάει περίπατο? Δεν βέβαια ισχύει η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Δεν βέβαια ισχύει. Σε αυτό θα απαντήσουμε. Υπερασπιζόμαστε την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη και τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε παρουσιάσει στο Eurogroup και έγιναν δεκτές και από το Eurogroup. Προφανώς αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να εφαρμόσουμε. Μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις είδαν και η ανθρωπιστική κρίση, το νομοσχέδιο και η λήξη πρόθεσμες. Είναι και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θέλουμε. Σας ρωτάω, ξέρετε γιατί άκουσα την κυρία Μέρκελ να λέει ότι εδώ, επειδή τοποθετηθήκατε κι εσείς, θες ότι δεν πάμε για φωτογράφηση εκεί. Προφανώς δεν πάμε για φωτογράφηση, δεν κάνουμε modeling. Έχουμε θέματα σοβαρά.
Είπε λοιπόν η κυρία Μέρκελ ότι εδώ δεν υποκαθιστούμε τους θεσμούς. Συζητήστε με, για την αξιολόγηση με την Τρόικα, όπως την είπε συγκεκριμένα. Επομένως, οι ίδιοι οι εταίροι μας και η Γερμανία συγκεκριμένα βάζουν το θέμα στην προηγούμενη διαδικασία. Συνεχίστε την αξιολόγηση. Την αξιολόγηση, ποια αξιολόγηση? Την προηγούμενη, την Πέμπτη. Του μνημονίου. Βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό. Κύριε εκπρόσωπε. Δεν προκύπτει, με συγχωρείτε, δεν προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, όποιος διαβάσει τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, ότι μιλάμε για συνέχιση της προηγούμενης κατάστασης. Εάν είχαμε συνέχιση της προηγούμενης κατάστασης, ας μην γίνονταν τρία Eurogroup, ας υπογράφαμε από το πρώτο Eurogroup, ας υπέγραφε ο κύριος Βαρουφάκης, να μην τραβιόμασταν και στις Βρυξέλλες. Κύριε Σακελαρίδη. Θα σα ρωτήσει κάτι, κυρία Κεχαγία. Κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα. Γεια σας, κύριε Κεχαγία. Είναι σαφές ότι οι δανειστές αλλά και η ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν με διαφορετικό τρόπο τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Και αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη συζήτηση για να ανοίξουμε το πώς τη διαβάζει κάθε πλευρά. Αν στην πενταμερή της ερχόμενης Παρασκευής οι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα πούν βεβαίως να ανοίξουμε την κάνουλα της ρευστότητας, να σας βοηθήσουμε σε ό,τι αφορά στην χρηματοδότηση, όμως εσείς θέλουμε να πάρετε τα εξής μέτρα, γιατί θα πρόκειται για μέτρα. Έχετε έτοιμη απάντηση, πώς θα αντιδράσετε? Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο από την ελληνική κυβέρνηση. Τι προτίθεστε να κάνετε? Και για να προσθέσω σε αυτό που λέει η κυρία Κεχαγιά, και αν υπάρξει απόλυτη απόκληση απόψεων. Δεν συμφωνήσουμε. Τι κάνουμε? Γι' αυτό ρώτησα για το δεύτερο σχέδιο. Γι' αυτό ρωτάει και Βούλα. Τι κάνουμε? Δεν θέλουμε να πούμε τη λέξη Plan B, γιατί προφανώς και δεν σας αρέσει. Είναι μια άχαρη έκφραση το Plan B, ίσως και ξεπερασμένη, αλλά έχετε κάποιο σχέδιο αντίδρασης? Γιατί η κατάσταση στην ελληνική οικονομία είναι τραγική. Ασφικτιούμε. Τι θα γίνει? Εμείς θα προσέλθουμε σε αυτή την πενταμερή συνάντηση με σκοπό να βρεθεί μια λύση. Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί. Πάση θυσία. Επομένως, ορίστε. Πάση θυσία. Κοιτάξτε, πάση θυσία, δεσμευόμαστε από μια λαϊκή εντολή η οποία μας λέει να μην πάρουμε νέα μέτρα λιτότητα. Και επειδή δεν είναι ένα πείσμα, δεν είμαστε μικρά παιδιά που επειδή είπαμε κάτι, έχουμε πεισμώσει και δεν θέλουμε να το πάρουμε πίσω για να μην πέσει, μην κακοχαρακτηριστούμε. Είναι ζήτημα, αυτό ακριβώς σας λέω, είναι ζήτημα οικονομικού και κοινωνικού ορθολογισμού. Να σφίξουμε το ζωνάρι σε έναν λαό ο οποίος δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Πόσο πια να τον στύψεις τον ελληνικό λαό? Τι θα σου δώσει σε επίπεδο φορολογικών εσόδων άμα του βάλεις και άλλους φόρους ή άμα του κόψεις και άλλους μισθούς και συντάξεις? Δεν βρίσκουμε τη λογική σε μια τέτοια οικονομική πολιτική. Καταλαβαίνω επομένως, καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε, μισό λεπτό, διότι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, κύριε Σακελαρίδη μου, ότι η άλλη πλευρά αυτό ζητάει. Να βάλετε και άλλους φόρους, να κόψετε μισθούς και συντάξεις. Αυτό μας ζητάει τώρα. Και επειδή υπάρχει από την προηγούμενη φάση ένα δημοσιονομικό κενό 2,5 δισεκατομμυρίων, αντιλαμβάνομαι ότι η απάντηση που δίνει η άλλη πλευρά στην επίλυση του κενού και στη χρηματοδότηση των αναγκών είναι πάρτε τέτοιου χαρακτήρα μέτρα. Ισχύει, ναι ή όχι? Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δεθούν τέτοιου επίπεδου μέτρα σε αυτήν την πενταμερή συνάντηση που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα ρευστότητας του ελληνικού δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρουσιάσει και να νομοθετήσει και να τηρήσει απαρέκλητα τους νόμους τους οποίους θα λάβει την πρωτοβουλία να νομοθετήσει. Με καλή πίστη προσερχόμαστε σε αυτή τη συνάντηση και με αισιοδοξία ότι θα προχωρήσουμε μαζί στο πλαίσιο μιας αναδρομής. Τα χρήματα από τα ταμεία παραμένουν στο τραπέζι? Τι εννοείται τα χρήματα από τα ταμεία? Από τα ασφαλιστικά ταμεία, προς χρήση εννοώ, σε περίπτωση ανάγκης. Τα ταμιακά διαθέσιμα, μέσα από ρέπος και μέσα... Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλες οι πιθανότητες. Εμείς δεν θέλουμε και δεν θα βάλουμε χέρι. Προφανώς τα αποθεματικά των ταμείων είναι αστείο. Αυτό έγινε μία φορά, θυμάστε πότε έγινε. PSI. Και δεν πρόκειται να τα ακουμπήσουμε. Σε περιπτώσεις δανεισμού, να υπάρχει δανεισμός του ελληνικού δημοσίου από διάφορους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα μέτρο, ένα εργαλείο που έχει η ελληνική κυβέρνηση στη διάθεσή της. Είναι κάτι το οποίο γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 8,5 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός
μέχρι το τέλος του 2014 με τη μορφή των ΡΕΠΟΣ από χωρίς τη... Παραμένει ανοιχτό, έμπασε. Να το καταθέσω, κύριε Εκπρόσωπε. Παραμένει ανοιχτό και εμείς εξετάζουμε όλα τα μέτρα για να υπάρχει απαραίτητη ρευστότητα. Ένα ωραίο ερώτημα από την κυρία Κεχαγιά. Πες το, Βούλα μου. Στη Μόσχα, κύριε Σακελαρίδη, τι θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Πούτιν? Στη Μόσχα, ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Πούτιν θα συζητήσει ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας. Ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι προφανώς ευρωπαϊκός, αν μπαίνει τέτοιου τύπου ερώτημα. Από την άλλη, αυτό που μπαίνει το ερώτημα της οικονομικής βοήθειας. Από την άλλη, στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, πιστεύουμε ότι οι διμερείς σχέσεις με χώρες οι οποίες είναι σημαντικές πρέπει να γίνονται και να ενισχύονται. Θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν και τις επενδύσεις, θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν και κοινά επωφελής οικονομικές δραστηριότητες. Δεν μπαίνει το ζήτημα της χρηματοδότησης και του δανεισμού. Εάν η κυβέρνηση βρωθεί μπροστά στο δίλημα μισθή και συντάξει χρέος, τι η απάντηση δίνει? Τώρα εντάξει, είναι εύκολη ερώτηση αυτή. Δώστε και την εύκολη απάντηση. Είναι εύκολη η ερώτηση. Πιστεύουμε πάντως ότι δεν θα τεθούμε και θα αποφύγουμε. Σκοπός της κυβέρνησης. Να μην βρεθούμε σε αυτό. Είναι να μην βρεθούμε σε αυτό. Κάτι τελευταίο με μία λέξη, κύριε Σακελαρίδη. Με αποφασιστικότητα και νεφαλιότητα πορευόμαστε. Έχετε έρθει σε συμφωνία με τον εταίρο σας στην κυβέρνηση, τον κύριο Καμένο, για το άνοιγμα των παρελάσεων με γιορτές, πανηγύρις και τα σχετικά στον ελληνικό λαό? Γιατί υπάρχει ένα θέμα. Τη σήμερα γίνεται μια κουβέντα. Ναι, την παρακολουθώ την κουβέντα την οποία κίνεται. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που δεν θα έχουμε κάγκελα στις παρελάσεις. Είμαστε χαρούμενοι που ο κόσμος θα μπορεί να πάρει τα παιδιά του και να δει τις παρελάσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερο βάρος σε τέτοιου τύπου ζητήματα, ειδικά σε μια δύσκολη έτσι περίοδο. Εντάξει, κύριε Σακελαρίδη. Καλημερίζουμε, κύριε Καλημέρα και όλους σας. Γεια σας. Στο λέει ο άνθρωπος. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Στο Traction θα δείτε εμένα. Μόνο εμένα. Χωρίς το... Ή θα έρθω μόνος μου ή δεν έρχομαι.